Δεν το κάναμε αληθινό, που λέει και το Μελκό. Δεν το κάναμε αληθινό, γιατί όπως πολύ σωστά είπε και ο Θανάσης Κουρτόπουλος, πληρώσαμε τελικά μία ήττα, πολύ πιο ακριβιά, μία ήττα για την οποία όλοι λέγαμε από τότε που προέκυψε ότι ίσως τελικά να την κουβαλήσουμε και να κουβαλήσουμε τις συνέπειες της μέχρι το τέλος και τελικά βλέπουμε πόσο την πληρώσαμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι φτάσαμε μέχρι το συν 12 μια φορά. Τρεις φορές. Δύο. Και είδαμε ότι μας βγήκε ψυχή για να φτάσουμε και σε αυτό το συν 12. Και ήταν τελικά κάτι το πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έπρεπε να κάνουμε σε αυτό το τελικό. Εγώ παιδί μου, εντάξει, πες μου και στη γνώμη σου, γιατί βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη εστίαση στην ήττα από τη Βραζιλία. Οκ, okay, ήταν ένα αποτέλεσμα που μας έβαλε σε μια διαφορετική διαδικασία. Υπό την έννοια θα θέλαμε ένα πόντο. Οκ, okay, εντάξει. Αλλά ναι, έτσι πιστεύω και εγώ. Δηλαδή, νομίζω ότι γίνεται πολύ κουβέντα για το αποτέλεσμα ενός αγώνα που συνέβη μέρες πριν, όταν σήμερα είχε τις ευκαιρίες. Το δηλαδή, εγώ εκεί σκαλώνω λίγο. Η Εθνική έφερε το παιχνίδι στα χέρια της. Το έφερε εκεί που ήθελε και είχε και. Μα με τα ζόρια, με το έφερε όμως. 10 λεπτά να το συντηρήσει. Εμένα μου έδιναν την εντύπωση ότι οι Τσέχοι ήταν έτοιμοι να παραδοθούν. Ναι. Ότι είχαν αρχίσει να σκάνε από την υπερπροσπάθεια να παίξουν απέναντι σε μια ομάδα υποτίθεται πιο ψηλή, πιο δυναμική, αν και δεν φάνηκε αυτό ούτε στα rebound ούτε τίποτα. Και πάντως ότι τους είχε απογοητεύσει η εικόνα του αγώνα σε εκείνο το πεντάλεπτο όπου ξαφνικά δεν μπορούσαν να περάσουν τη σέντρα. Όπου σε κάθε επίθεση έκλεβαν οι δικοί μας, έφταναν σε ευνηδιασμό. Ήταν μάτς που είχε κάτι. Είχαν να αντιμετωπίσουν έναν γνωστό, άγνωστο παράγοντα που υπησύλθε στα δρόμενα του μάτς, δηλαδή τον κούμπο, τον Θανάση. Ναι. Γι' αυτό λέω τον γνωστό. Τον άλλο Αντετοκούμπο που άλλαξε όλη τη με τους 11 στους 13 πόντους που έβαλε. Δηλαδή εκεί πιστεύω, αν μείνουμε κιόλας στους Λούκα, που λέει ότι δώσαμε χαζά φάουλ στο κρίσιμο σημείο. Γενικά. Συμβαίνει επίσης η αποβολή του Αντετοκούμπο με ό,τι αυτό συνεπάγεται και αλλάζει εντελώς. Προφανώς. Το κομβικό σημείο ήταν η αποβολή. Καταρχήν το τέταρτο φάουλ του Γιάννη που έγινε νωρίς και ουσιαστικά τον έβγαλε εκτός παιχνιδιού, στο πάγκο αρκετή ώρα. Αλλά και όταν ήταν μέσα ήταν πιο διστακτικός και στην άμυνα και στο κυνήγι των rebound. Φοβόταν, ήταν φανερό το πέμπτο και δικαίως. Αλλά εκεί με το μάτς στο συν 10 και με την μπάλα στα χέρια του Γιάννη να πηγαίνει για συνηθισμένο goal foul, να φτάσουμε 13 ας πούμε πρώτη φορά. Να παίρνει εκείνο το φάουλ, σου δείχνει διάφορα πράγματα. Κοίτα, επειδή έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα εκεί για το φάουλ και μάλιστα το σχολίασε και ο Σκουρτόπουλος στη συνέντευξη τύπου λέγοντας ότι ο Καλάθης είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε 37,5 λεπτά, έβαζε συνέχεια την μπάλα, τα χέρια του στην μπάλα και τελικά τελείωσε μόλις με ένα φάουλ και έκανε δεν ξέρω και εγώ πόσα κλεψίματα σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι το τρίτο και το πέμπτο φάουλ του Γιάννη είναι αυτά τα φάουλ τα οποία ανήκουν στη σφαίρα του αμφισβητούμενου. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Όταν δεν είσαι σίγουρος για ένα τόσο μεγάλο παίκτη που είναι difference maker σε μια ομάδα και φυσικά είναι αυτός που είναι ο MVP του NBA, νομίζω ότι δεν τα σφυρίζεις τόσο ελαφρά την καρδία. Δεν θα το πω εκεί. Θα πω αυτό που έγραψα και στο κείμενό μου νωρίτερα, ότι πέσαμε στον άνθρωπο που ήθελε να λέει στα παιδιά του ότι απέβαλε κάποτε τον Αντετοκούνμπο. Αυτό είναι. Ήταν σωστό το φάουλ, ήταν λάθος το φάουλ. Η ουσία είναι ότι. Έχω ακούσει διάφορε. Ο γίγαντας αυτός για να το κάνει highlight τη ζωή του. Έκανα λίγο ρεπορταζάκι με διαιτητές στην Ελλάδα. Άλλος μου είπε ότι ήταν και ορθώς δόθηκε. Άλλος μου είπαν ότι ήταν, αλλά δεν δόθηκε. Δόθηκε από λάθος διαιτητή. Άλλος μου είπε ότι δεν ήταν, αλλά η κίνηση δηλαδή, του Γιάννη. Που δεν ήταν σε σωστή γωνία. Σωστό. Άλλος μου είπε ότι δεν ήταν, αλλά η κίνηση του Γιάννη και αυτή η ορμητικότητα. Δίνει το δικαίωμα, δίνει το δικαίωμα στον κάθε διαιτητή να θεωρήσει ότι ο αμυνόμενος έχει πάρει θέση και είναι πιο. Και τελικώς πού κατέληξες. Η πλάστικα γέρνει ότι μάλλον ήταν. Ναι, ουσιαστικά αφού δόθηκε τώρα, τι σημασία έχει. Πάντως. Απλά ήταν ένα υπολογισμένο ρίσκο, ας πούμε, η παρουσία του Γιάννη στο παρκέ. Διότι περιμένει κανείς να μην σφυριχτούν τα φάουλ τόσο εύκολα στον MVP του NBA. Μπράβο. Και ειδικότερα στον ευνηδιασμό, σε μια φάση που τουλάχιστον ας πούμε είναι πάνω στην κίνηση και ο αμυντικός. Λοιπόν, το μάτς ήταν στο 10, ήθελε 5,5 λεπτά, θα το παίρναμε. Έχω την εντύπωση δηλαδή ότι η επιστροφή του Γιάννη ήταν ευχαριστική πολύ. Πάντως, μην ξεχνάμε και το εξής, ότι βρεθήκαμε στο 24ο ουσιαστικά λεπτό, στο μείον 5 και θέλαμε να καλύψουμε ένα συν 17. Το 17 σε μισό ημίχρονο σχεδόν. Σε 10 λεπτά. Σε 10 λεπτά. Σε αυτό το επίπεδο και απέναντι σε μια πολύ νοικοκυριωμένη ομάδα και πολύ σοβαρή, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Εντάξει, έτσι όπως είναι το μπάσκετ σήμερα, βλέπουμε τόσες πολλές ανατροπές και στο NBA και στην Ευρωλίγκα. Ναι, και μια ομάδα παίζει με τον πλάτη στον τοίχο. Μάτσα αλλάζουν μέσα σε ένα και σε δύο λεπτά, δεν είναι. Έχουμε ένα γεγονός, ανεξαρτήτως λέω εγώ, ήταν δεν ήταν φάουλ, χάσαμε δεν χάσαμε από τη Βραζιλία, το κουβαλήσαμε πνευματικά, ψυχολογικά, έχουμε μια αποτυχία, δηλαδή
στο τέλος της ημέρας. Φίλο της στατιστικής, ξέρεις τι με ενοχλεί. Αποτύχαμε παταγωδός, όπως είπε και ο Λούκας, για άλλη μια φορά. Οι βολές. Οι βολές και τα rebound. Οι βολές και τα rebound. Οι λεγόμενες λεπτομέρειες. Είχε πει ο Τζον Γουόντεν, ο Τζον Γουόντεν, Θεός χωρέστον, είπε κάποτε που πέθανε 101 ετών. Γύρισε σπίτι του, λέει μια εκεί, όταν μάλλον έδωσε μια συνέντευξη, είπε ότι μια φορά λέει η γυναίκα μου. Με μάλωσε που έχασα μάτς, ο Τζον Γουόντεν έπαιξε εκατομμύρια μάτς και έχασε ελάχιστα. Μετρημένα. Μετρημένα. Με μάλωσε η γυναίκα μου, λέει, και μου άνοιξε θέμα συζήτηση στο φαγητό όταν έχασα ένα μάτς από άστοχες βολές. Ναι. Δεύτερη διάκριση που χάνουμε τις βολές είναι αυτές. Διότι υπήρχε και ο ημιτελικός της Μαδρίτης. Σε εκείνο του αλίστου μνήμης. Δηλαδή, αυτό που ξεχνάμε είναι ότι οι Ισπανοί είχαν 27% βολές. Και εμείς είχαμε χάσει καμία δεκαριά, όπως σήμερα, σύμφωνα με τις παραδόσεις μας. Είχαν οι Τσέκοι κάποια στοιχεία που δεν έχουμε εμείς. Δεν ξέρω, είναι πολύ γαμότο, πολύ γαμότο αυτό το μάτς. Σωστό. Ένα ακόμα στην αλυσίδα των γαμότων. Από αυτά που στο τέλος σε κάνουν να λες καλύτερα να το χάσεις. Μα προφανώς. Προφανώς, βέβαια. Στο τέλος της ημέρας, όταν κάθομαστε, εμείς έχουμε αναλώσει τώρα πάνω από 10 λεπτά και κουβεντιάζουμε στο συν 10 η τεχνική ποινή, τα χαζά φάουλ, η αποβολή του Γιάννη. Δηλαδή, καλύτερα είναι πραγματικά. Και να, το έχεις χάσει, να το έχεις χάσει 15 πόντους και. Και ένα άλλο γαμότο πάντως σε όλη αυτή την συζήτηση είναι το γεγονός ότι συζητάγαμε αυτές τις τελευταίες δύο μέρες ότι θέλουμε στο παιχνίδι με την Τσεχία 2-3 X factors για να μπορέσουμε να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και βγήκε ο Καλάθης, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν είχε βοηθήσει όσο θα θέλαμε. Έκανε συγκλονιστικό μάτς. Έρχεται από κάγκελο Θανάσης. Σωστό. Ναι. Και δεν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε τον κούμπο στο γήπεδο για να μπορέσουμε να πάρουμε το μάτς. Δεν πήραμε όμως τίποτα από το 5. Θέση του σέντερ σε κανένα επίπεδο. Να σου πω κάτι, επειδή έχει γίνει μεγάλη κουβέντα γι' αυτό. Ούτε ριμπά, ναι. Ούτε άμυνα, εντάξει. Να σου πω κάτι, έχεις δει την μπάλα να έχει ακουμπήσει ποτέ μέσα στη ρακέτα? Έχουμε ποστάρει καθόλου? Δεν έχουμε ποστάρει. Προφανώς ήταν επιλογή όμως. Δεν είχαμε inside game. Από τους δύο παπ δεν πήραν πολλά πάνω. Ο Πρέντες δεν ήταν σε καλή μέρα. Εντάξει, δεν είναι. Όταν έχεις χάσει, έχεις νικήσει, αλλά έχεις χάσει το μεγάλο στόχο, προφανώς μπορεί να βρει πάρα πολλά πράγματα. Φαίνεται πάντως ότι εκείνη η θέση μας τώρα, για να είμαστε σοβαροί, ότι αυτός ο μήλος, αυτό το αλεύρι βγάζει, πώς το λέμε. Είμαστε πλέον 9-10 στον κόσμο, 6-7 στην Ευρώπη. Τι να λέμε ψέματα, αφού αυτοί είμαστε. Αυτό λένε τα χαρτιά, αυτό λένε οι κατατάξεις. Και μπαίνουμε. Βακαλιζόμαστε ότι είμαστε ομάδα μεταλλίων, αλλά δεν είμαστε. Είμαστε ομάδα καλών παικτών. Με ατομικό ταλέντο και λίγων καλών παικτών και τελικά ένας λόγος για τον οποίο αποτύχαμε για μία ακόμη φορά είναι ότι τελικά, παρότι είχαμε το Γιάννη από την αρχή της προετοιμασίας, είναι ότι φαίνεται δεν μάθαμε πώς να πάρουμε από αυτόν τον υπερπαίκτη το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για να μην το αφήσουμε να εωρείται αυτή η στάνη, αυτό το γάλα βγάζει. Εγώ το πήγα σε μήλους και σε αλευρόμουλους. Λοιπόν, και μπαίνουμε σε ένα κυκαιώνα πλέον το ερχόμενο καλοκαίρι. Του προολυμπιακού δρόμου. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Νομίζω ότι τα έψαξε. Είναι 7 με 12 Ιουλίου. Τέσσερα προολυμπιακά του Ρουάν. Με τις 26 ομάδες. Ουσιαστικά παίζουν όλοι. Όλοι όσοι δεν και πάνε, τα τέσσερα εισιτήρια που περνάνε, τα τέσσερα εισιτήρια που σφραγίζονται μάλλον, τα κερδίζουν οι πρώτες ομάδες του κάθε ομίλου. Είναι τέσσερις ομίλους και περνάει μόνο πρώτος. Ναι, είναι κομμωδία. Όπως είναι και το προηγούμενο προολυμπιακό που πέρασε μόνο η Κροατία. Είναι κομμωδία αυτό το πράγμα. Κατά τη γνώμη μου, η ύπαρξη προολυμπιακών του Μουράν σε ένα φορτωμένο τόσο πολύ καλεντάρι έπρεπε το παγκόσμιο να είναι κριτήριο για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Ναι. Και το ευρωμπάσκετ για το παγκόσμιο. Και μιλάμε, τώρα για 7 Ιουλίου που έχουμε τζάμπολ. 7 Ιουλίου που έχουμε τζάμπολ όταν. Θα πρέπει η ομάδα να έχει μαζευτεί τουλάχιστον 10-15 μέρες πριν. Μα τι να μαζευτεί. Έτσι είναι και την προηγούμενη φορά και το πληρώσαμε ακριβά. Ναι. Γιατί παίζανε τα παιδιά στην Ισπανία και ο Ζούρος τους πήρε την τελευταία στιγμή. Στο Κάρακας, το 2012. Στην Ιταλία, όχι στην Ισπανία. Ναι, πιο νωρίς. Και στην Ιταλία το 2016, στον Τωρίνο. Έπαιζαν ο Φώτσης και ο. Ναι, ναι. Μπούρουσης. Στην Ιταλία. Ήταν. Τώρα, αν πάνε καλά, αν πάνε κατευχήν για τους παίκτες μας τα πράγματα. Ο Σλούκας θα τελειώσει το τουρκικό πρωτάθλημα στις 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης και ο Θανάσης μπορεί να παίζουν τελικούς του NBA όπως θα μπορούσαν να παίξουν και φέτος μέχρι τις 15 Ιουνίου. Το μόνο που μας σώζει σε αυτήν την περίπτωση είναι μήπως έχει τελειώσει πάλι το ελληνικό πρωτάθλημα από τον Απρίλιο και τον Μάιο. Όπως φέρνει και κερδίζουν κάποιες ανάσεις κάποιοι παίκτες. Αλλά καλύτερα να επιστρέψει στα κανονικά του το ελληνικό πρωτάθλημα για να μην έχουμε τέτοια. Είναι μια άλλη μια συγκυρία πολύ, πολύ δυσάρεστη, πολύ. Πώς να το πούμε, και πολύ. Δυσίωνη. Πολύ έτσι στενάχωρη γιατί και καλλιεργήθηκαν ελπίδες και γιατί θεωρητικά έχεις
την καλύτερη δυνατή ομάδα, είπα σε μια από τις καλύτερες ομάδες που θα μπορείς να μοστράρεις τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν ξέρω πώς θα άλλαζε το στάτους της και τις επιλογές της, γιατί το είπε δύο φορές σήμερα ο Σκουρτόπουλος για τον Ντόρσεϊ. Όχι, ήταν, ήταν ένας παίκτης ο οποίος τον υπολόγιζε ο ίδιος στο μυαλό του, δηλαδή έτσι είχε στήσει την ομάδα. Για να το ξέρει πάντοτε ο προπονητής, μπορεί να ξέρει καλύτερα τι θα του δώσει ένας παίκτης και τι είναι αυτό που μας λείπει και θα το βρίσκαμε από τον Ντόρσεϊ. Εντάξει, τελειώνει μια προσπάθεια που ήταν μεγάλη, ήταν μεγαλεπίβολη, ήταν φιλόδοξη, αλλά τελειώνει άσχημα. Και, πάρα πολύ και φυσικά πριν την έναρξη του τουρνουά, αν μας έλεγε κανείς ότι θα πηγαίναμε στη Σαγκάη ή στον Ντόγκουαν χωρίς την Ελλάδα και με την Τσεχία μέσα στις 8 καλύτερες ομάδες του κόσμου, στην πρώτη συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο, νομίζω θα μας περνάγανε για τρελούς. Και την Πολωνία. Η Πολωνία. Και η Πολωνία. Ναι. Και αποδεικνύεται κιόλας ότι δεν είναι τα στεγανά, σιγά σιγά καταρρύπτονται. Και υπάρχουν νέες δυνάμεις. Δηλαδή, αν έλεγες ότι παραδοσιακές δυνάμεις θα μείνουν έξω και θα δεις ξαφνικά την Τσεχία, την Πολωνία. Η Πολωνία έχει να παίξει 52 χρόνια σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η Τσεχία δεν είχε παίξει ποτέ. Σωστά. Αλλά μπάσκετ παίζεται παντού, το μπάσκετ απλώνεται, διαχέεται. Εντάξει, η Πολωνία τώρα ήταν τυχερή γιατί βρέθηκε στο μπράκετ με τον πιο εύκολο όμιλο. Για η να εξυπηρετηθεί η κοίτα. Βέβαια. Η Τσεχία σαφώς είναι overachievers. Άντε να παίζαμε τώρα χωρίς τον καλύτερο μας παίκτη. Ή βγάλει από την εθνική Ελλάδα όπως είναι τώρα τρεις καλούς παίκτες. Έχουμε άλλους. Η Τσεχία είναι άδικος αυτό. Δηλαδή είναι χωρίς τον Βέσελη και με ομάδα Eurocup. Και Champions League με τη μισή Λίμπουργκ. Δεν το λέω υποτιμητικά. Αλλά αποδεικνύεται ότι και αυτό δεν είναι κριτήριο. Δηλαδή η Ευρωλίγκα και το στάτους Ευρωλίγκα δεν είναι κριτήριο. Έχεις μια καλή ομάδα με ρόλους. Έρχεται μια παιχτάρα που λέγεται Σατοράνσκι που παίζει στα όρια του Triple W φυγείου κατά βράδυ. Αλλάζει αυτό το στάτους. Μας ανέβασε τις προσδοκίες μας η παρουσία του Γιάννη. Αλλά πάντα υπήρχε ο αστερίσκος ο οποίος αποδείχτηκε στο γήπεδο ότι δικαίως υπήρχε. Ότι ο Γιάννης μπορεί να είναι εξωγήινη παιχτάρα. Αλλά είναι παίκτης που δεν ταιριάζει πολύ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σωστό. Η παρουσία του δηλαδή αγωνιστικά ήταν όχι πρόβλημα, αλλά δεν έλυσε τόσα προβλήματα όσο θα έλυνε αποδείχθηκε, σε μια ομάδα του. Αποδείχθηκε περίτρανα ότι μια ομάδα πρέπει να προσαρμοστεί σε ένα διαφορετικό στυλ μπάσκετ για να πάρει από το Γιάννη το μεγαλύτερο δυνατό. Μεγάλη κουβέντα την είχε πει ο ίδιος, γιατί το παιδί έχει και αυτογνωσία και είναι σοφό. Και η ζωή του τον έκανε σοφό και τον σκληραγώγησε, τον έκανε σοφό. Το είπε στην παρουσία στο Παπουτσικό στο Περιστήλιο. Το θέμα δεν είναι να προσαρμοστεί η ομάδα σε μένα. Το δύσκολο είναι να προσαρμοστώ εγώ στην ομάδα και στις συνθήκες αυτού που καλείται international basket. Ότι είχε απόλυτο δίκιο. Και από την γίνεται κιόλα. Απλά εγώ τον Γιάννη τον περίμενα, αφού πήγαμε εκεί τη συζήτηση, περίμενα να είναι πιο κυριαρχικό, πιο dominant, ας πούμε, στην άμυνα. Σε αυτά που δεν πολύ φαίνονται με το κοινό μάτι. Δηλαδή να αλλοιώσει επιθέσει των ανθρώπων, να τον φοβηθούν. Να είναι η παρουσία του στα μετώπιστα. Νομίζω ότι θυμόμαστε. Να βάλει περισσότερα κόλπα. Να πάρει περισσότερα, να κλέψει περισσότερα, να μοιράσει. Δεν ξέρω, έκανε καμιά τάπα στο τουρνουά, αμφιβάλλω ένα. Έκανε τάπα, αλλά νομίζω θυμάμαι ότι είχες πει σε μια της μπασκετοκουβέντες που είχαμε κάνει στην Αθήνα πριν φύγουμε για την Κίνα ότι τον υπολόγιζες με ένα πέντε κλεψίματα, κοψίματα μαζί. Ναι, το θυμάμαι. Πράγματι. Έπαιξε λιγότερο από όσο θέλαμε. Τα φάουλ δεν μπόρεσε να τα αποφύγει, υπάρχει αυτό το θέμα. Δεν περίμενα και εγώ να βάλει περισσότερα καλάθια, περισσότερα γκολ, να βάλει τρίποντα κλπ. Επίσης περίμενα να πάει πιο συχνά στη γραμμή. Το οποίο δεν έγινε. Εγώ να σου πω την αλήθεια, περίμενα να κάνει μεγαλύτερη κατάχρηση, την οποία δεν έκανε και πραγματικά του βγάζω και το καπέλο. Δεν ξέρω από πού να το πιάσω αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν θα σου πείτε κάτι, παιδιά. Ο Γιάννης παίζει στα όρια του επιθετικού φάουλ σε κάθε κίνηση. Ναι. Για τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Ή εν πάση περιπτώσει για τους κανονισμούς γενικότερα. Και φάνηκε σήμερα. Γύρισα και στο είπα κάποια στιγμή. Το τουρλουμπούκι δεν μα γύρισα καλά. Γιατί όταν είσαι πέντε πίσω, πας με το λουμπούκι. Δηλαδή μπαίνει και ο Γιάννης στο τρυπάκι να παίξει το λουμπούκι. Ναι. Μα το λουμπούκι είναι επιθετικό φάουλ. Ναι. Σκεφτείτε, εδώ υπήρξε ένα σεμινάριο. Σε αυτά τα πέντε. Πόσα μάτια παίξαμε, πέντε. Πέντε. Υπήρξε ένα σεμινάριο defense oriented που λένε και στο χωριό μου. Δηλαδή είδαμε πέντε μάτς με εξαίρεση το Μαυρογούνιο, είδαμε πέντε διαφορετικές επιλογές και είδαμε πέντε προπονητές να εστιάζουν στο πώς θα σταματήσουν ένα παίκτη. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Όταν σου κλείνει τους διαδρόμους και τους χώρους όπως το έκανε σήμερα ο Ισραηλινός, παίζοντας σχεδόν 40 λεπτά ζώνη. Ο άλλος παίζει 3-2, ο άλλος παίζει boxing one. Ο ένας βάζει τον Γκαρσία και βάζει σίλτη πίσω τον Καμπόκλο. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο όταν όλη η άμυνα στέκεται πάνω στο NBA. Είναι ένας εναντίον ενός. Βρίσκει στον χώρο, πηδάς καρφώνεις. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Οι εδώ είχαν πρόσθετα εφόδια στη διάθεσή τους σε σχέση με το NBA. Στο NBA, αν έπαιζαν
αν έπαιζε μια ομάδα την άμυνα που έπαιξαν σήμερα οι Τσέχοι, τον τρόπο που αμύνθηκαν, θα σουτάραμε 40 βολές από αντικανονική άμυνα. Από ζώνες δηλαδή, που απαγορεύονται. Εδώ δεν απαγορεύονται τίποτα. Μπορεί δηλαδή και οι πέντε να καθίσουν κάτω από το καλάθι με απλωμένα χέρια και να περιμένουν το Γιάννη. Επιτρέπεται. Στον NBA δεν επιτρέπεται αυτό. Σωστό. Ο Γιάννης δεν μπορεί να το αλλάξει το τσιπάκι, οποιοδήποτε Γιάννης, να αλλάξει τον μπάσκετ που παίζει, χωρίς μάλιστα να έχει το εφόδιο του μακρινού σου, του αξιόπιστου. Δηλαδή να σκεφτούμε στο NBA. Όλοι βλέπουμε λίγο, δηλαδή όλοι πια βλέπουν λίγο ή πολύ NBA. Είναι άλλο πράγμα. Και δεν λέω τίποτα καμιά σοφία τώρα. Είναι άλλο πράγμα να μπαίνεις και να βλέπεις έναν παίκτη μπροστά σου. Και είναι άλλο πράγμα να μπαίνεις και να βλέπεις πέντε. Πέντε μπουκάλια μέσα. Υπάρχει μια φωτογραφία. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες φωτογραφίες που ο Γιάννης έχει πέντε απέναντί του. Δηλαδή είναι Γκάλης, Σοβιετική Ένωση το 87. Πέντε μίλκο στη σειρά. Πέντε μίλκο. Λοιπόν, ο Γιάννης δεν θα ταξιδέψει. Δεν θα τον δουν στη Σανγκάη, τη μεγαλύτερη πόλη της Κίνας. Που είχε αποθεωθεί πριν από δύο χρόνια. Δεν θα τον δουν στο Πεκίνο. Το μίλκο θα ταξιδέψει και στη Σανγκάη και στο Πεκίνο για τα προημιτελικά και τα ημιτελικά, την τελική φάση του. Καλά, τα μάτσα γίνουν στην Τονγκουάν. Στην Τονγκουάν θα γίνουν τα καλά μάτσα. Και έχουμε μεγάλο μάτσα αύριο που είναι ρημάτς. Σερβία, Αργεντινή. Είναι ρημάτς του 2002. Και το 2010, γιατί πολλοί το ξεχνούν, που κρίθηκε στην τελευταία φάση και κέρδισε ένα καλάθι, νίξε ένα καλάθι Σέρβι. Είναι στενάχωρο όμως. Και το 2004 στην Αθήνα. Ναι, με την παλωμίτα του Τζινόμπιλι. Του Τζινόμπιλι. Πασκόλα έπεσε σε όλα αυτά. Σε όλα αυτά. Απλώς είναι πολύ στενόχωρο και δυστυχώς καθίσταται εθιστικό και εθιμικό πια να μπαίνουμε στις τελικές φάσεις μεγάλων τουρνουά. Ερήμην έχει να γίνει από το 9 να τελειώσει το τουρνουά και να είναι παρούσα την τελευταία μέρα. Ελλάδα, να παίζει την τελευταία μέρα. Όχι, καταρχήν είναι το τρίτο σερί παγκόσμιο κύπελλο. 10, 14 και 19. Που δεν προκριθήκαμε στους 8. Μείναμε. Δεν είμαστε παγκόσμιο κύπελλο. Για τους Ολυμπιακούς, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα είμαστε για τρίτη συνεχόμενη φορά. Μάλιστα. Λοιπόν, στο επανειδήν.